ηγέτης της ομάδας θρύλος του Ολυμπιακού στη δεκαετία του 50, ο Θανάσης Μπέμπης, ένα από τα καλύτερα δεκάρια όλων των εποχών του ελληνικού ποδοσφαίρου, διακρίθηκε για την σπάνια τεχνική κατάρτισή του και την ευφυΐα του. Ο κόσμος πάντως τον έμαθε ως Πινόκιο. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στη δεκαετία του 70 μαζί με τον Ανδρέα Μουράτη στον Ανδρέα Μπόμη, είχε εξηγήσει πώς απέκτησε το παρατσούκλι. Όλος ο ποδοσφαιρόμενος ξέρει τις αλλαγές να κοιμάται. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό έχω το Πινόκιο που έχει βγάλει κρυμμένος. Ένας παλιός ο οποίος έβγαζε τον αθλητισμό. Και με το κόλλησε και παρέμεινε πλέον ο Πινόκιο. Από τότε παρέμεινε. Δεν είναι μουσούρι το πράγμα και ζωάνε. Ο Μπέμπης ήταν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Πειραιά στα 6 συνεχόμενα πρωταθλήματα της δεκαετίας του 50, από το 54 έως και το 59. Για τον ίδιο, πιο σημαντική ήταν η νίκη επί του ΠΑΟΚ με 3-2 στο ντέρμπι που διεξήχθη στις 5 Ιουνίου του 1955, στο χώρο που σήμερα είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για μένα είναι γύρω του ΠΑΟΚ το 3-2 που γυρίζαμε 2-0 και μας ισοφαρίσαμε και βάλαμε τρίτο γκολ. Συνολικά ο Θανάσης Μπέμπης φόρεσε 152 φορές την ερυθρόλεπτη φανέλα από το 1951 έως και το 1963, ενώ 17 φορές έγινε διεθνής. Κρέμασε στο στήθος του 8 μετάλλια του κυπέλλου Ελλάδος, χάνοντας μόνο έναν από τους 9 τελικούς όποιους αγωνίστηκε. Κανένας άλλος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού δεν έχει κατακτήσει περισσότερα κύπελλα Ελλάδος. Ακατάρρητο ρεκόρ είναι και τα 3 συνεχόμενα ντάμπλ, από το 57 έως και το 59. Ο Μπέμπης αγωνίστηκε και στα 2 πρώτα παιχνίδια του Ολυμπιακού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ήταν το Σεπτέμβριο του 59, όταν αντιμετώπισε τη Μίλαν για τον πρώτο γύρο του κυπέλλου πρωταθλητριών. Ακόμη, έπαιξε στο αξέχαστο φιλικό με τη Σάντος, όμως τραυματίστηκε στα πρώτα λεπτά και αποχώρησε. Στον πάγκο του Ολυμπιακού κάθισε συνολικά σε 15 αγώνες, έχοντας ρόλο υπηρεσιακού τεχνικού, στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 80. Στον απολογισμό του δεν βρίσκουμε ήττες, καθώς με προπονητή τον Θανάση Μπέμπη, οι Ερυθρόλευκοι πέτυχαν 10 νίκες και έφεραν 5 ισοπαλίες. Ξεχωρίζει τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, την τελευταία αγωνιστική της περίοδου 83-84 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οι πράσινοι ήταν ήδη πρωταθλητές μετά από το σερί 4 επαγγελματικών τίτλων του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι ήθελαν μόνο την νίκη για να βγουν στην Ευρώπη μέσω του κυπέλου UEFA. Στο κατάμιστο Καραϊσκάκη, ο Τάσος Μητρόπουλος πέτυχε στο 86 το νικητήριο γκολ και μετά το τελευταίο σφύριγμα ο Μπέμπης δήλωσε: τον Παναθηναϊκό να κερδίζουμε και ας χάνουμε από το Βούδα. Αξέχαστη θα μείνει η 8η μέρα του Οκτώβρη του 2012, όταν η διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός τον τίμησε για την προσφορά του σε ένα φιλικό παιχνίδι των βετεράνων του συλλόγου. Αν και καταβεβλημένος, ο Μπέμπης βρήκε τη δύναμη να περπατήσει για να προσκυνήσει τη σημαία του Ολυμπιακού. Από τις 23 Ιουλίου του 2017 δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας.